Ραλιό είναι μια αξιόλογη γυναίκα, δημοσιογράφος, επιχειρηματίας, η οποία αξίζει την ψήφο μας, διότι η Ραλιό έχει πολλά να προσφέρει και στην καινοτομία και στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα. Με τη Ραλιό στην κεντρική Μακεδονία είμαστε σίγουροι ότι και η ανάπτυξη θα προχωρήσει, η εξωστρέφεια θα μεγαλώσει και θα είμαστε όλοι μαζί της για ένα καλύτερο αύριο. Ραλιό ίσον καινοτομία. Η Ραλιό είναι ένα άτομο το οποίο είναι ο μοχλός ανάπτυξης της Βορείου Ελλάδος, θα λέγα, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Ήταν το άτομο που τόσα χρόνια κάνει, μας δίδαξε την καινοτομία και είναι μεγάλη μας χαρά με ένα άτομο το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ, γιατί η Ραλιό είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε και εμείς σαν Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία χωρίς συνέργειες. Και αυτό η Ραλιό το έχει αποδείξει και της ευχόμαστε το καλύτερο για να έχουμε ένα άτομο πραγματικά στην περιφέρεια η οποία να μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα καλύτερα στα θέματα για ανάπτυξη και όλα αυτά και για τα νέα παιδιά να τα κρατήσουμε στην πόλη μας. Τη Ραλιό Λεπίδου τη γνωρίζει πολύ καλά, νομίζω, η επιχειρηματική κοινότητα της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης. Πολλά χρόνια με τη δουλειά της και τη δημοσιογραφική της ιδιότητα την αναδεικνύει. Τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο και το οικοσύστημα καινοτομίας, που είναι σε μια γενικότερη περίοδο ανάπτυξης. Η Ραλιό πάντα συμβάλλει, είναι κοντά, υποστηρίζει, προβάλλει τις εκδηλώσεις και όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Εύχομαι μάλλον με την συμμετοχή της και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να μετατρέψει αυτή την τεχνογνωσία σε πολιτικές που προάγουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τη Ραλιό τη Λεπίδου την ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είναι μία δημοσιογράφος πετυχημένη, δουλεύει τόσα χρόνια σε πανελλαδικά κανάλια, είναι δραστήρια, είναι δυναμική και με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ως γυναίκα και κάθε μέρα είναι μια γυναίκα που έρχεται σε επαφή με τα προβλήματα όλων των πολιτών της Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι μπορεί να μεταφέρει το σωστό μήνυμα των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών, ώστε να είναι χρήσιμη ως Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια με τον Απόστολο Τζεντζικώστα. Πιστεύω ότι θα είναι από τα άτομα εκείνα τα οποία θα δώσουν νέα πνοή στην παράταξη του Απόστολου Τζεντζικώστα, αλλά συγχρόνως θα ανταποκριθούν και στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών, επειδή είναι γνώστης των προβλημάτων, επειδή καθημερινά έρχεται σε επαφή μαζί τους και επειδή τα μηνύματα, τα ακούσματα τα οποία παίρνει είναι γνήσια από πρώτο χέρι. Τι να πρωτοπεί κανείς για τη φίλη μας την Ραλιό Λεπίδου, μια άξια γυναίκα, έναν άξιο άνθρωπο, μαχήτρια, με το μη κεφαλαίο, τη θαυμάζω από τότε που την πρωτογνώρισα εδώ και περίπου 20 χρόνια, την παρακολουθούμε στην τηλεόραση, έτσι την γνωρίσαμε όλοι, αλλά τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο Ραλιό, πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε και εγώ και οικογενειακός και οι φίλοι μου. Τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, είναι μια φίλη, είναι μια μαχήτρια και θα κάνει πάρα πολύ καλό στην περιφέρεια. Τη Ραλιό τη γνώρισα πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι όταν ξεκινούσε τη δημοσιογραφική αεροδρομία. Γνωριστήκαμε, ήταν από τότε ένας απίθανος τύπος και με τα χρόνια που πέρασαν έγινε ακόμη περισσότερο. Απίθανη συμπεριφορά της, στην εργασία της, στη συναισθηματική άπλα που έχει απέναντι στη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, γιατί δεν είναι μόνο μια εργαζόμενη, μαχητικά εργαζόμενη δημοσιογράφος, η οποία ενεργοποιείται και αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ταυτοχρόνως είναι και μια υπέροχη μάνα δύο παιδιών. Μία μητέρα εργαζόμενη, που είναι και πατέρας μαζί, που είναι και δασκάλα, που είναι και σοφέρ, που είναι και νοικοκυρά, που είναι και μαγείρισα, που είναι και κουρός, που τα κάνει όλα αυτά για να συντηρεί την οικογενειακή ασφάλεια και τη θαλπορή της οικογενειακής αιστείας για τα παιδιά. Νομίζω ότι της αξίζει το καλύτερο. Είναι απίστευτη μαχήτρια απέναντι στη ζωή. Ενεργοποιείται συνέχεια σε κάθε κατεύθυνση στην οποία μπορεί να αναπτύξει
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την οικονομία στην πόλη μας και νομίζω ότι τα event που διοργανώνει κάθε χρόνο με άλλες γιορτές με την είσοδο της νέας χρονιάς καταχωρούνται στην ενεργητικό της πόλεως. Από την καρδιά μου θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και νομίζω ότι για τη Ραλιό μας δεν υπάρχει όριος φιλοδοξίες και στα όνειρά της. Να είναι καλά το κορίτσι μας.